του. Όλα αυτά την ώρα που ο Αλέξης Κούγιας έκανε χθες τον απολογισμό της σεζόν για την ΑΕΛ και αναφέρθηκε επίσης μεταξύ άλλων στον κοινωνικό ρόλο του συλλόγου. Αναδρομή στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον της ΑΕΛ έκανε κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Αλέξης Κούγιας, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά στα διοικητικά, αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά της ομάδος. Το σημαντικό είναι ότι στην τρέχουσα σεζόν και πάλι οι ομάδες τις οποίες καταφέραμε να υπερκεράσουμε παρά την ταλαιπωρία την οποία είχαμε στη διαχείριση του υλικού, το οποίο απεδείχθηκε ήταν ιδιαίτερα αξιόλογο. Να είναι και πάλι ομάδες δύσκολες για την κατηγορία. Δηλαδή, υποβιβάστηκε η Κέρκυρα, η οποία ήταν από την ομπρέλα του κ. Σαββίδη, ανοιχτά και με, στο παρασκήνιο πολύ, πολύ έντονα, με έντονη συμμετοχή στη διοίκηση της ΕΠΟ, όπου ο κ. Λιπάτζης, ο οποίος παρανόμως την διαχειρίζεται, κάνει θαύματα όσον αφορά την παρουσία του στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αντιμετωπίσαμε τον Πλατανιά, μία από τις πιο βρώμικες ομάδες διαχρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, που λόγω της ομπρέλας Μαρινάκη κατάφερε από τα τοπικά πρωταθλήματα να βρίσκεται επί χρόνια στη Σούπερ Λίγκα και τώρα προσπαθούσε, γιατί άλλαξε στρατόπεδο, καταγγέλλοντας τον Ευεργέτη του και πηγαίνοντας στο άρμα Σαββίδη, να πιστεύει ότι θα μπορεί να κάνει το ίδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκτός αυτών όμως και τον Απόλλωνα και τη Λαμία, και αν κερδίζαμε στο τελευταίο αγώνα και με τον με τη Λαμία θα είχαμε περάσει και τον Παναθηναϊκό στη βαθμολογία, θα είχαμε ακόμη προοδεύσει, παρά το ότι η δική μου άποψη είναι ότι αγωνιστικά στο πρωτάθλημα, αφού δεν πετύχαμε το στόχο μας να είμαστε κοντά στην πέμπτη θέση και όχι μέχρι τη δέκατη θέση, η αγωνιστική σεζόν είναι αποτυχημένη. Ο κ. Κούγιας επισήμανε ότι η ΑΕΛ θα είναι μία από τις ομάδες που θα πάρει αδειοδότηση από την UEFA και δεν ανήκει σε κανένα άρμα. Θα ξαναπάρουμε αδειοδότηση UEFA αυτή τη βδομάδα. Τη Δευτέρα έχουμε την ακρόαση, γνωρίζουμε τι φάκελο έχουμε. Θα είμαστε από τις ελάχιστες ομάδες στην Ελλάδα που θα ξαναπάρουμε αδειοδότηση UEFA. Για να γίνει αυτό όμως, και λόγω του παθητικού της εταιρείας, έγινε αύξηση με το κεφαλαίο 700.000 ευρώ. Χαρακτήρισε τεράστια διοικητική επιτυχία τις δράσεις και τα κοινωνικά μηνύματα από την φανέλα της ομάδος. Τεράστια διοικητική επιτυχία είναι ότι η ΑΕΛ κατάφερε να φέρει στο γήπεδο με τα συνθήματα στη φανέλα της την ηγεσία του πολιτισμού στην Ελλάδα. Το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Συναδεινό, να κάνει το γύρο του κόσμου η καθιστική μας διαμαρτυρία για τα προσφυγόπουλα που πνιγόντουσαν στο Αιγαίο, να κάνει το γύρο του κόσμου η φανέλα μας ότι τα προσφυγόπουλα είναι παιδιά μας, να κάνουμε δημόσιο σύνθημα γιατί η πολιτική μας, η οποία είναι κατά το μέγεθος το μεγαλύτερο, ανεπαρκής όσον αφορά την παιδεία τους, στην επιχειρηματολογία τους, για τη Μακεδονία μας. Yeah,